Λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν να καταφέρουμε να πείσουμε τους νέους ανθρώπους ότι αξίζει να ασχοληθούν με την εκτροφή των ζώων, ότι έχουν μία προοπτική για να κερδίσουν κάποια χρήματα και ταυτόχρονα μία κοινωνική καταξίωση. Άρα λοιπόν θα πρέπει να γίνει μία τεράστια προσπάθεια από όλους, ούτως ώστε να αλλάξει η ανθρωπογεωγραφία της εκτροφής ζώων στην περιοχή. Ποια είναι τα στοιχεία που μπορούν να κρίνουν την επιτυχία αυτού του project, της μετάβασης, της εξέλιξης και της επιβίωσης των ανθρώπων που θα ασχοληθούν? Τα κριτήρια αυτά είναι πρώτα απ' όλα η ίδια συμμετοχή των κτηνοτρόφων. Το δεύτερο βασικό κριτήριο είναι των μεταποιητών. Σήμερα στην Ελλάδα παρατηρούμε δυστυχώς τους νεοτσιφλικάδες του γάλακτος. Είναι αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά έχουν στραγγαλίσει τους παραγωγούς. Πληρώνει την ύφη ο παραγωγός σε οτιδήποτε αστοχία έχουν οι γαλακτοβιομηχανίες. Αυτό δεν πρέπει να συνεχιστεί. Θα πρέπει λοιπόν να δοθεί η δυνατότητα στους κτηνοτρόφους μέσα από ομάδες παραγωγών συνεταιρισμούς να υποστηριχτούν, ούτως ώστε οι ίδιοι συλλογικά να μπορούν να διαπραγματευτούν την τιμή του γάλακτός τους, το οποίο γάλα πρέπει να είναι συγκεκριμένης ποιότητας, και να δούμε αγορές για αυτό το γάλα. Εμείς έχουμε δουλέψει τα τελευταία 12-13 χρόνια πολύ εντατικά επάνω στην βιολογική δράση των πρωτεϊνών του εγωπρόβειου γάλακτος. Ξέρετε ότι ειδικά το γίδινο είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Οι έρευνες που έχουν γίνει για το εγωπρόβειο γάλα δεν είναι πολλές. Δεν ξεπερνάνε τις 100 δημοσιευμένες εργασίες αυτή τη στιγμή στη διεθνή βιβλιογραφία, και από τις 102 συγκεκριμένα οι 91 αφορούν τεχνολογίες. Οι υπόλοιπες είναι οι δικές μας, δεν υπάρχει άλλη ομάδα που να ασχολείται με την προστέμενη αξία. Το τι, ας πούμε, το ενδιαφέρον όλης αυτής της προσπάθειας που κάνουμε ήταν το εξής. Χωρίς να το περιμένουμε, βρήκαμε ότι οι πρωτεΐνες του εγωπρόβειου γάλακτος ασκούνται μια πολύ ιδιότυπη αντικαρκινική δράση στα κύτταρα του ανθρώπου, και η δράση που έχουν μοιάζει σαν ανιστεύεις. Στα κοινωνικά και διδακτικά αγροκτήματα, ένα μοντέλο ανάπτυξης υπαίθρου, το οποίο ξεκίνησε από τις σκανδιναβικές χώρες και από εκεί έφτασε στη Μεσόγειο, σε αναπτυγμένες μεσογειακές χώρες όπως είναι η Ιταλία, η Γαλλία, η Αυστρία, και στην Ελλάδα δεν το έχει προσεγγίσει κανείς, δεν έχει αποτυπωθεί πουθενά. Το ανάγλυφο, το γεωμορφολογικό επίπεδο, έτσι, και αποτύπωμα της Δυτικής Μακεδονίας είναι είναι αρκετά ορεινό, είναι από τις πλέον ορεινές περιφέρειες, που σημαίνει ότι θα μπορούσε απόλυτα να ταιριάξει ένα τέτοιο μοντέλο.